5 και από το ξύ κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτη πάλι. Είναι ακριβώς η συνέχεια, αλλά και το τέλος. 665 ξύ. Σηκώθητη, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε πισέ. Διότι ειδού σκότος θέλει σκεπάσει την γη και σόφος τα έθνη. Επισέ όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επισέ. Και τα έθνη θέλουν συνελθεί στο φως σου και οι βασιλίσεις στη λάμψη της ανατολής σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και ιδέ. Πάντες ούτε συναθρίζονται, έρχονται προσέ. Οι ίσου θέλουν συνελθεί μακρόθεν και οι θυγατέρες σου θέλουν συντραφεί στα πλευρά σου. Τότε θέλει ειδή και χαρή και η καρδία σου θέλει εκπλαγή και πλαντινθεί, διότι η αυθονία της θαλάσσης θέλει στραφεί προσέ. Δυνάμεις των εθνών θέλουν συλθεί προσέ. Πλήθος καμήλων θέλει σε σκεπάσει. Οι δρομάδες του Μαδιάμ και του Γεφά πάντες οι αποσεβά θέλουν συνελθεί. Χρυσίων και Λίβανων θέλουν συφέρει και θέλουν συνευαγγελίζεστε τους επένους του Κυρίου. Πάντα τα πρόβατα του Κιδάρ θέλουν συναχθεί προσέ και οι κρυοί του Νεβαϊόθ θέλουν συνείστε εις την χρήση σου. Θέλουν συπροσφερθεί επί το θυσιαστήριό μου ευπρόσδεκτη και εγώ θέλω δοξάσει τον οίκον της δόξης μου. Υπάρχει και η τελευταία πρόσκληση των εσχάτων ημερών. Το κεφάλαιο ξύ αναφέρεται στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, την οποία ζούμε, αλλά ακόμη δεν έχουμε ζήσει τη δόξα της που έρχεται. Γι' αυτό λέει σηκώθητη, φωτίζου, γιατί το φως σου ήλθε, η δόξα του Κυρίου ανέτειλε πισέ, γιατί το σκότος θα σκεπάσει την γη και το ζόφος όλα τα έθνη. Λίγο πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Ο ίδιος ο Χριστός είπε στους μαθητάς της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, σε αυτούς που έζησαν τη δόξα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, είπε θέλω συνελθεί η μέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει να δείτε μία των ημερών του ανθρώπου και δεν θα μπορέσετε να δείτε. Γιατί δεν είναι για σας, αλλά είναι όταν ο έσχατος οίκος τούτος θα υψωθεί περισσότερο, θα δοξαστεί από τον πρώτο. Σεις όμως τώρα σηκώθητη. Και αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί. Και πολύ ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως ακούσαμε. Εγέρθητη ο κοιμόμενος και τότε θα σε φωτίσει ο Θεός. Είναι ένα προσκλητήριο να εγερθούμε εκ του ύπνου. Είναι ένα προσκλητήριο να εγερθούμε να πλησιάσουμε τον Χριστό. Γιατί ο καιρός που η δόξα του Κυρίου ανατέλει έφτασε. Γιατί σε λίγο σκοτάδι θα γεμίσει όλο τον κόσμο. Και ο Κύριος στην εκκλησία της Αρπαγής και των εσχάτων υπερών της Φιλαδελφίας είπε «Επειδή εφύλαξα στο λόγο την εισυπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού που θα δοκιμάσει την οικουμένη όλη». Θα είναι μια στιγμή αμέσως μετά την αρπαγή της εκκλησίας που θα διαταραχθούν όλες οι πνευματικές ισορροπίες. Τώρα υπάρχει μια ισορροπία στον κόσμο. Την εξουσία την έχει ο Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Την εξουσία την έχει η Εκκλησία δοσμένη από τον Χριστό με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και είμαστε ελεύθεροι και ήρθαμε σήμερα. Γι' αυτό ήμασταν ελεύθεροι και πήγαμε στο στάδιο εχθές. Γι' αυτό είμαστε ελεύθεροι και αύριο, εάν βραδύνει ο Κύριος μία μέρα ακόμη, θα ξανάρθουμε εκκλησία. Γιατί είναι δεμένος ο διάβολος. Έχει επιτιμήσει το διάβολο, αλλά και η εκκλησία έχει εξουσία να λέει σε επιτιμώ διάβολε. Φύγε και να φεύγει. Αλλά εκείνο που περιμένουμε, αδερφοί αγαπητοί, είναι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Γι' αυτό να είμαστε έτοιμοι. Ο Κύριος θα δοξάσει τον οίκον της δόξης μου, ομολογεί, και είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να ανέρεθει. Ό,τι είναι γραμμένο εξάπαντος θα εκτελεστεί και θα δούμε όλα τα πρόβατα του Κιδάρ μέσα στην εκκλησία.
και όλα τα κρυάρια τα δυνατά να εργάζονται στην Εκκλησία. Στέλνει δούλους και φωνάζει ανάγκασον αυτούς να εισέλθουνε για να γεμιστεί ο οίκος μου. Ούτε ένας προγνωρισμένος από το Θεό ότι θα δεχτεί το Χριστό δεν θα λείψει στο προσκλητήριο εκείνο. Και εμείς έχουμε ένα σοβαρότατο πλεονέκτημα που πρέπει να εγερθούμε για να το απολαύσουμε. Πίστευσε εσύ και θα σωθείς και εσύ και ο οίκος σου. Είναι πλεονέκτημα δοσμένο από το Λόγο του Θεού. Αλλά εάν εγερθούμε σε μια καινούργια πνευματική ζωή, σε μια καινούργια εξήτηση της παρουσίας του Θεού, σε μια νέα πλήρωση Πνεύματος Αγίου, σε μια νέα δοξολογία, σε μια νέα παρουσία στην παρουσία του Θεού. Να εγερθούμε, αδερφοί αγαπητοί, όπως πολύ ωραία ακούσαμε. Να εγερθούμε, είναι ανάγκη. Τον έσχατο αυτό καιρό περιμένει ο Κύριος να ακούσει την κραυγή σου, τη δοξολογία σου, την εξήτησή σου, να ακούσει τη φωνή σου, όπως και εμείς περιμένουμε να ακούμε τη φωνή της Τριγώνας. Αμήν. Τώρα και εμείς θα σηκωθούμε. Θα μετανοήσουμε όλοι μας, θα εξομολογηθούμε τα αμαρτήματά μας, τα λάθη μας, γιατί θέλουμε να σταθούμε στην παρουσία του Θεού, να λάβουμε μέρος προς ευλογία και οχή προς κατάκριση στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού.